Αποστόλων των ζήλων εκμιμησόμενος, τη Εκκλησία εκλάμπης, ως έως φόρος αστήρ, την Θεός δότων ισχύν φαίνων της έργης σου. Σίγαρ θαυμάτων ιερών, τας δυνάμεις ενεργών, αβέρκυε ιεράρχα, προσευσεβίας εισόδους, τους πλανωμένους καθοδήγησα. Τη 22η του μηνός Οκτωβρίου, Αβερκίου Ιεραπόλεως και των Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω, Μαξιμιλιανού Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Αντωνίου, Εξακουστοδιανού και Ιωάννου, Αλεξάνδρου Επισκόπου, Ηρακλείου, Θεοδότης, Γλυκερίας, Άνης και Ελισάβετ των Μαρτύρων, Ρούφου και Λότ των Οσίων, Ευλαλίου Επισκόπου Λαμπούσης. Ο Άγιος Αβέρκιος, ο Ισαπόστολος και Θαυματουργός, Επίσκοπος Ιεραπόλεως. Έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και η άμεμπτη ζωή του και η καρποφορία της διδασκαλίας του παρακίνησαν τον μίμνιό του να τον κάνει Επίσκοπο Ιεραπόλεως στη Φρυγία. Το αξίωμα δεν μείωσε τον ζήλο του Αβερκίου. Έλεγε μάλιστα ο Αβέρκιος ότι δεν αρκεί κάποιος να φαίνεται άρχον, αλλά και να είναι πραγματικά, δηλαδή να αυξάνει την διακονία και τους σκόπους του, διότι κατά το Ευαγγέλιο, «Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος», που σημαίνει, αν κανείς θέλει να είναι πρώτος κατά την τιμή, οφείλει με την ταπείνωσή του, απέναντι στους άλλους να γίνει τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων με την άσκηση της αγάπης. Και ο Αβέρκιος την εντολή αυτή την έκανε πράξη στη ζωή του, γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε το χάρισμα να κάνει πολλά θαύματα. Θεράπευσε την κόρη του βασιλιά της Ρώμης από πονηρό δαιμόνιο, θερμά νερά από την γη εξέβαλε και άλλα πολλά θαύματα έκανε. Επίσης ο Αβέρκιος κήρυξε σε όλες τις πόλεις της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Έπειτα πήγε στην Λυκαονία, την Πισιδία και στην επαρχία των Φρυγών. Ονομάστηκε εις Απόστολος διότι περιόδευσε και κήρυξε, όπως ακριβώς οι κορυφαίοι Απόστολοι του Χριστού. Εκοιμήθη ειρηνικά σε ηλικία 72 ετών. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος και η Σύναυτο. Ο Μάρτης Αλέξανδρος ήταν επίσκοπος και τελειώθηκε αφού τον χτύπησαν με τα μαχαίρια. Την ώρα του μαρτυρίου του ηλκίστηκε στην πίστη του ενός και μόνου αληθινού Θεού ο στρατιώτης Ηράκλειος και οι γυναίκες Θεοδότη, Γλυκερία, Άννα και Ελισάβετ. Όλοι τελειώθηκαν με αποκεφαλισμό.